περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία για την επιλογή της αγωγής. Η κυρία Δημητρίου είναι ειδικευόμενη βιοπαθολόγος, συνεργάτης του Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού στο Διαβητολογικό Κέντρο της Β' Παθολογικής Κλινικής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σας ακούμε, κυρία Δημητρίου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, οι σκύλοι έχουν μια ιδιαίτερη τάση να αντιλαμβάνονται κάποιες λοιμώξεις. Έχει φανεί και σε άλλες λοιμώξεις αυτό, όπως στο κλωστηρίδιο Difficile, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε και αυτό. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση την Οργανωτική Επιτροπή και να περάσουμε γρήγορα στην επιδημιολογία των παθογόνων στελεχών στην Ελλάδα. Σαφώς με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε πλέον ότι τόσο η 7η τέχνη όσο και η ιατρική τέχνη ασχολείται πλέον με το πόδι. Επιβεβαιώνω κι εγώ ως μικροβιολόγος, ως βιοπαθολόγος, το ότι η περιοχή δεν είναι στήρα μικροβίων, οπότε μην πυροβολείτε το εργαστήριο όταν μας στέλνετε καλλιέργειες και εμείς σας δίνουμε απάντηση. Έτσι, σε μία από τις πρώτες μελέτες, αρκετά χρόνια πίσω, από την πρωτοπόρα ομάδα της κυρίας Λούπα και του αϊμνής του Δημήτρη Βογιατζόγλου, μελετήθηκαν ασθενείς με διαβητικά έλκη, από τα οποία λήφθηκαν καλλιέργειες και το 80% των λοιμώξεων φάνηκε ότι είναι πολυμικροβιακές, με μέσο όρο απομονωθέντων τα 2,4. Κατάφεραν να απομονώσουν και αναερόβια και δυστυχώς τρεις ασθενείς οδηγήθηκαν σε ακροτηριασμό κατά την πορεία της νόσου. Τα πιο συχνά απομονωθέντα από αυτή την ομάδα ήταν από τα γκραμ θετικά αερόβια ο σταφυλόκοκος και βλέπουμε ότι από τον σταφυλόκοκο αούριος του 50% ήταν ανθεκτικός στη μεθυκυλίνη, ενώ από τα γκραμ αρνητικά 20% είχαμε ψευδομονάδα αεροτζινόζα, ακολουθούμενη από εντεροβακτηριακά στελέχη. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το ότι κατάφεραν να απομονώσουν και 20% σχεδόν αναερόβια στελέχη, με 4 στελέχη μπακτερόιντες και κάποια άλλα. Ακολούθησε μία πιο μεγάλη μελέτη, πάλι στην Αθήνα, με 84 ασθενείς, οι οποίοι αυτή τη φορά είχαν πιο σοβαρή λοίμωξη κάτω άκρου, μάλιστα νοσηλεύτηκαν, οπότε λήφθησαν καλλιέργειες και διαγχειρητικά. Σε συμφωνία με την προηγούμενη μελέτη, το 83% των λοιμώξεων ήταν πολυμικροβιακές, με μέσο όρο μικροβίων τα 2,8, 3:1 η αναλογία αερωβίων-αναερωβίων. Μάλιστα, επειδή ήταν νοσηλευόμενοι ασθενείς, κάποια στιγμή έγινε μεταστροφή της μικροβιακής ους χλωρίδας προς ενδονοσοκομιακά παθογόνα. Και εδώ τα απομονωθέντα στελέχη. Είχαμε από τα γκραμ θετικά τη μερίδα του λέοντος στην κατήχη ο σταφυλόκοκος αούρεος με 17%, ακολουθούμενος από σταφυλόκοκο επιντέρμιδης. Στα γκραμ αρνητικά και εδώ είχαμε ψευδομονάδα, ενώ στα αναερόβια κάποιοι αναερόβοι πεπτοστρεπτόκοκοι και ήδη μπακτερόιντες. Πράγματι, από τις πρώτες μελέτες φαίνεται ήδη η απειλή του MRSA. Ανασκοπείται και σε αυτό το paper από την ομάδα της κυρίας Ελευθεριάδου. Πραγματικά αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο απασχολεί και την Ελλάδα. Η επίπτωση φτάνει σε πολλές χώρες στο 30%. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα το ότι τα εμφανιζόμενα στελέχη MRSA είναι ανθεκτικά και στα ειδικά αντισταφυλοκοκικά αντιβιωτικά, ενώ η ύπαρξη MRSA μπορεί να υποδηλώνει οστεομυελίτιδα, κάτι που αυξάνει και τον κίνδυνο για ακροτηριασμό. Σε μελέτη της ίδιας ομάδας του κυρίου Τεντολούρη, 84 ασθενείς από το εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού ελέγχθησαν, λήφθησαν καλλιέργειες. Και φάνηκε ότι από τα γκραμ θετικά αναερόβια, τα 38 στελέχη, τα 18 ήταν σταφυλόκοκος αούρεους, εκ των οποίων το 61,1% ήταν MRSA. Κάποια λίγα αναερόβια και 57 στελέχη γκραμ αρνητικά αερόβια. Σε επόμενη μελέτη που μας έρχεται από το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, από την Κρήτη, που μάλιστα παρουσιάστηκε στο προηγούμενο συνέδριο της εταιρείας, κατάφεραν να απομονώσουν 105 στελέχη συνολικά. Ήταν πιο μικρό το ποσοστό των πολυμικροβιακών λοιμώξεων. Ένα αναερόβιο μόλις. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των γκραμ θετικών και γκραμ αρνητικών. Εδώ πιο συχνό απομονωθέν ήταν ο εντερόκοκος φαϊκάλης, ακολουθούμενος από τα είδη σταφυλοκόκου, ενώ από τα γκραμ αρνητικά είχαμε εντεροβακτηριακά. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι αν παρατηρήσουμε συνολικά τα είδη των σταφυλοκόκων, πάλι παίρνουν την πρώτη θέση στα απομονωθέντα. Και φυσικά από τα γκραμ αρνητικά δεν λείπει και η ψευδομονάδα. Τώρα, σε μία πιο εκτενή μελέτη που έγινε στην Θράκη, υπό την επίβλεψη του καθηγητού κ. Παπάνα, μελετήθηκαν 113 ασθενείς με κλινική διάγνωση λίμωξης έλκους κατά τα δοθέντα, κατά τα γραφάς. Έγινε διαχωρισμός των ελκών σε νευροπαθητικά και νευροϊσχεμικά και λήψη ιστικής βιοψίας για ποσοτική καλλιέργεια. Εδώ είναι κάποιοι ασθενείς μας.
Ο πρώτος έχει νευροπαθητικό έλκος επιπλεγμένο με λίμωξη, ενώ ο δεύτερος νευροϊσχημικό έλκος. Φαίνεται η λίμωξη και στα δύο. Θέλαμε λίγο να δούμε αν τελικά ο βομβακοφόρος τηλεός και η καλλιέργειά του έχει κάποια αξία, γι' αυτό και την συγκρίναμε με την gold standard μέθοδο που είναι η ποσοτική ιστική καλλιέργεια. Είδαμε ότι η μέθοδο σαφώς είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, 100%. Ωστόσο, η ειδικότητά της είναι απογοητευτική. Οπότε το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι μας βοηθά είναι ότι αν ένας τέλεχος δεν απομονωθεί στο βομβακοφόρο στυλαιό, τότε σίγουρα δεν αποτελεί παθογόνο. Και εδώ κάποιες φωτογραφίες από το εργαστήριο με τα συχνότερα απομονωθέντα από εμάς. Είναι Staphylococcus aureus, ψευδομονάδα, κολοβακτηρίδιο και κλεμσιέλα. Παρατηρήσαμε ότι όσο πιο αυξημένος ήταν ο αριθμός των αποικιών των μικροβίων, τόσο πιο πολλά ήταν τα μικροβιακά είδη, δηλαδή είχαμε πολυμικροβιακή λίμωξη. Επίσης, είδαμε ότι όσο πιο αυξημένο είναι το μικροβιακό φορτίο, τόσο πιο αυξημένους δείχτες φλεγμονής είχαμε. Εδώ είναι εν συνόλου όλα τα παθογόνα τα οποία απομονώθηκαν από την ποσοτική ιστική καλλιέργεια. Βλέπουμε και στη δικιά μας μελέτη ο Staphylococcus aureus, η ψευδομονάδα αεροτζινόζα, το κολοβακτηρίδιο και η ψευδομονάδα κατέχουν τις πρώτες θέσεις. Μάλιστα, από τον Staphylococcus aureus, τα 7 από τα 16 στελέχη στα νευροπαθητικά έλκη και τα 2 από τα 8 στα νευροϊσχυμικά ήταν MRSA. Κάποια ελάχιστα αναερόβια που απομονώσαμε ήταν απομονωθέντα σε κάθε περίπτωση στα πλαίσια πολυμικροβιακής λίμωξης. Παρατηρήσαμε επίσης και κάποια παθογόνα τα οποία απομονώθηκαν σπάνια, 1, 2 ή 3 φορές κλεμσιέλα οξυτόκα. Και είδαμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι εμφάνιζαν αυτά τα άτυπα παθογόνα είχαν κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, όπως προηγούμενη λήψη αντιβιωτικών, το έλκυκος τους χρόνιζε και είχαν συχνές επισκέψεις στα νοσοκομεία. Κάποια πολύ πολύ λίγα πράγματα, γιατί θα αναφερθεί εκτενώς ο κύριος Τόσκας, φαντάζομαι. Στα δικά μας στελέχη η πιπερακυλίνη, τα ζομπακτάμι, ήταν πολύ καλό αντιβιωτικό ακόμα στα γκραμ αρνητικά. Ευτυχώς δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με εντεροβακτηριακά, τα οποία να παράγουν καρβαπενεμάση, οπότε είχαμε άριστη ανταπόκριση στις καρβαπενέμες. Παρά το γεγονός ύπαρξης του MRSA, δεν είχαμε πρόβλημα με τα ειδικά αντισταφυλοκοκικά. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να υποθεί τουλάχιστον από τη δικιά μας ομάδα εργασίας είναι ότι η κλινδαμικίνη, η αεριθρομικίνη, η αμοξικυλίνη, κλαβουλανικό, λόγω της ευρείας χρήσης πλέον έχουν αχρηστευτεί, έχουν πολύ υψηλή αντοχή στα γκραμ θετικά στελέχη. Συμπερασματικά, στον ελλαδικό χώρο απομονώνονται στα έλκη διαβητικού ποδιού τόσο γκραμ θετικά αερόβια όσο και γκραμ αρνητικά. Από τα γκραμ θετικά υπερέχει ο Staphylococcus aureus, ακολουθούμενος από Staphylococcus epidermidis και Enterococcus faecalis. Από τα γκραμ αρνητικά, πιο συχνό απομονωθέν είναι η ψευδομονάδα αεροτζινόζα, ακολουθούμενη από κάποια εντεροβακτηριακά. Σε όλες τις μελέτες τα αερόβια απομενώνονται σπάνια. Ο MRSA αποτελεί ένα κυρίαρχο παθογόνο, το οποίο μας προβληματίζει γιατί εμπλέκεται με μακρύτερη νοσηλεία και ενδεχομένως υποκρύπτεται οστεομιελίτιδα, που σε κάθε περίπτωση αυξάνει το κόστος νοσηλείας. Εκτίμηση και μόνο ότι η ψευδομονάδα αεροτζινόζα ενδεχομένως στην Ελλάδα να σχετίζεται με το γεγονός ότι το κλίμα μας είναι ζεστό και ακόμα οι άνθρωποι ασχολούνται με κυπουρικές και γεωργικές εργασίες. Η εμφάνιση κάποιων ασυνήθων στελεχών σχετίζεται με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, όπως η παρατεταμένη λήψη αντιβιωτικών, η μακρά διάρκεια του έλκους, καθώς και οι συχνές νοσηλίες. Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι πολυμικροβιακές στα έλκη διαβητικού ποδιού. Και αυτό που θα ήταν ευχής έργων θα ήταν να υπάρξει μία, γιατί όχι, χαρτογράφηση της Ελλάδας, ώστε να δούμε εν συνόλου όλα τα μικροβιακά στελέχη που ενδημούν στη χώρα μας, για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και καλύτερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κάνουμε τη συζήτηση μετά. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Τόσκα να μας πει